Για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού κράτους, υφυπουργείο σύγχρονου πολιτισμού. Για πρώτη φορά στην ιστορία, υφυπουργός που είναι ανοιχτά ομοφυλόφιλος. Κάποιοι χαρακτήρισαν την αναβάθμιση του έκπληξη. Κάθε άλλο όμως, οι 18 μήνες του Νικόλα Γιατρομανολάκη ως Γενικού Γραμματέα Σύγχρονου Πολιτισμού ήταν ο πύχης και το μέτρο για την αναβάθμισή του. Είναι μια νέα ιστορική πρόκληση για το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και προσωπικά για τον γεννημένο το 1975 Νικόλα Γιατρομανολάκη. Και ένας ακόμη συμβολισμός. Τη νέα αυτή θέση καταλαμβάνει ένας εξοκοινοβουλευτικός, ένας επαγγελματίας της αγοράς με μεγάλη εμπειρία σε θέματα επικοινωνίας, στρατηγικής και μάρκετινγκ. Η ανάδειξή του σε υφυπουργό φέρει πολλαπλές φορτίσεις, προσδοκίες και συμβολισμούς. Ποιος είναι ο Νικόλας Γιατρομανολάκης? Με σπουδές στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο και μεταπτυχιακά στη δημόσια πολιτική από το John F. Kennedy School of Government του Harvard, από τα πρώτα μετεφηβικά του χρόνια αγάπησε με πάθος και με μία μορφή δέους στην πολιτική. Ακόμα και στις τέχνες που γνωρίζει σε βάθος, το ζητούμενο του δεν είναι τόσο η αισθητική, όσο η πολιτική που ενσαρκώνει και κυρίως η πολιτική που παράγει ο πολιτισμός. Κάποιοι τον θεωρούν σνόμπ, επειδή διατηρεί ευλαβικά μια αγγλοσαξονική απόσταση στις επαγγελματικές του σχέσεις. Η ρυθμή του είναι απίστευτα γοργή, κάτι που επίσης μπορεί να προκαλέσει μια μικρή αμηχανία. Όπως και το γεγονός ότι είναι 24 ώρες το 24ωρο online, έτοιμος να απαντήσει ή να ζητήσει κάτι από τους συνεργάτες του. Ανοιχτά ομοφυλόφιλος, προασπίζει και θωρακίζει με κάθε δυνατό τρόπο από τις διάφορες επιτελικές θέσεις που έχει βρεθεί τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.